Ένα ιστορικό διάγγελμα από το Βαλ γραφείο, περιτριγυρισμένος από πορτρέτα αξιοσημείων των Αμερικανών Προέδρων. Ο Τζο Μπάιντεν έκλεισε τον κύκλο των 50 ετών της πολιτικής του ζωής. Ο Μπάιντεν, μέσα από το διάγγελμα διάρκειας 10 λεπτών, απευθύνεται στους Αμερικανούς πολίτες που υπηρέτησε για μισό αιώνα και εξηγεί πως η δική του πολιτική δύση οδηγεί στην Ανατολή ενός άλλου προσώπου. Με μοναδικό γνώμονα το καλό της πατρίδας του, πνίγει την προσωπική του φιλοδοξία να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία, δίνοντας την σκυτάλη στη νέα γενιά. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing, nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Αυτή η νέα φωνή, αυτή που θα φέρει τον φρέσκο αέρα, είναι η Κάμαλα Χάρις. Ο πρόεδρος Μπάιντεν, μπλέκοντας το εγκόμιο της αντιπροέδρου του, έδειξε το δρόμο στους Αμερικανούς πολίτες για την 5η Νοεμβρίου. I made my choice. I made my views known. I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced. She's tough. She's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. Η λέξη δημοκρατία ήταν αυτή που ξεχώρισε από το διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν. Χωρίς να κατονομάσει ουδέ μία φορά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνεχείς αναφορές του Αμερικανού Προέδρου στη δημοκρατία κατέληγαν στην κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτή η αξία είναι που πρέπει να διασωθεί και αυτό είναι στα χέρια μόνο του Αμερικανικού λαού. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think is more important than any title. America's going to have to choose between moving forward or backward, between hope and hate, between unity and division. Μια θητεία κατά την οποία ο Μπάιντεν έδωσε την ψυχή του, όπως αναφέρει στο διάγγελμα, τηρώντας κάθε γράμμα από όσα υποσχέθηκε. Με το βλέμμα στραμμένο και μέχρι το τέλος της θητείας του, συνεχίζοντας τη σκληρή δουλειά για την Ουκρανία, την επιστροφή των ομήρων για ένα πιο δυνατό ΝΑΤΟ. Στο πιο διάσημο γραφείο του πλανήτη, ο Τζο Μπάιντεν δεν ήταν μόνος, αλλά με τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα να τον στηρίζουν. Η οικογένειά του, με δάκρυα στα μάτια, άκουγε κάθε λέξη που έβγαινε από τα χείλη του Μπάιντεν. Μέσα στο προσωπικό του αεροπλάνο, φεύγοντας από προεκλογική στη Βόρεια Καρολίνα, ο Τραμπ παρακολούθησε το διάγγελμα. Οι φωτογραφίες τον δείχνουν να είναι κολλημένο στην οθόνη, ακούγοντας τα όσα έλεγε ο πρώην αντιπαλός του. Έρευνα για διαφθορά, απάτες και υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων άρχισε το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για το έργο της κατασκευής του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Την ίδια ώρα,